Έλεγχους πραγματοποίησε η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος σε καταστήματα και επιχειρήσεις παλαιών σιδήνων Scrap στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και της Μεσσηνίας. Ειδικότερα, μεικτό κλιμάκιο αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας με τη συνδρομή αστυνομικών και υποδιευθύνσεων ασφάλειας Κορίνθου και Καλαμάτας κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπίστωσαν τα ακόλουθα. Σε καταστήματα του Ζερίσο Λουτράκη Κορινθίας διαπιστώθηκε ότι σε 9 περιπτώσεις εκτέλεσης ολόκληρης παραγγελιών δεν είχαν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία με σκοπό την απόκρυψη των συναλλαγών. Σε καφέ, snack bar στο Λουτράκη Κορινθίας διαπιστώθηκε ότι σε 8 περιπτώσεις εκτέλεσης ολοκλήρωσης παραγγελιών δεν είχαν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία με σκοπό την απόκρυψη των συναλλαγών και ότι στο κατάστημα απασχολούνταν ένα μισθωτός, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στο ειδικό βιβλιάριο καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο με την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος είτε στην ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών 11012 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 11012@hellenicpolice.gr προκειμένου να ενημερώσουν για οποιαδήποτε επίπεπτη ενέργεια που αφορά φορολογικές ή άλλες παραβάσεις κατά τη διάρκεια πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.